Γιάννη. Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Α, θα δείτε περίπου 20 άτομα να προσεγγίζουν το κτίριο και να εκτοξεύουν πέτρες αλλά και βόμβες Μολότοφ. Παρά 20 τα ξημερώματα, οδό Σιμητού. Οι νεαροί κουκουλοφόροι μόλις έχουν επιτεθεί με βόμβες Μολότοφ εναντίον των αστυνομικών στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ. Είναι περίπου 20 άτομα. Έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Α, είναι εφοδιασμένοι με δεκάδες αυτοσχέδιες βόμβες και πέτρες. Ένας από αυτούς φαίνεται να κρατά στα χέρια του ακόμη Μολότοφ. Όλοι μαζί απομακρύνονται τρέχοντας μέσω της Σιμητού προς την Πανεπιστημιούπολη. Οι εστίες από τις φωτιές έξω από το κτίριο καίνε ακόμη. Ένας αστυνομικός που βρίσκεται στο προάβλιο ρίχνει νερό και προσπαθεί να τη σβήσει. Η επίθεση ήταν καταδρομική, λένε αυτόπτες μάρτυρες που βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Άκουσα φωνές, φασαρία, κρότο, μπαμπούμ, μπαμπούμ. Λέω, αμάν, τι γίνεται, πιστολή, δεν πέφτει. Και έβλεπα κάτι άτομα και τρέχανε και πήγαιναν απέναντι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι νεαροί βγήκαν από την οδό Βριούλων εδώ στα προσφυγικά της Κεσαριανής. Πέρασαν τρέχοντας την οδό Ημιτού και έφτασαν έξω από το κτίριο της αστυνομίας. Από το χώρο της Πανεπιστημίουπολης βγαίνουν και κάνουν διάφορα. Από την επίθεση έσπασαν τζαμαρίες και προκλήθηκαν ζημιές σε ένα υπηρεσιακό δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε τραυματισμός. Είναι η πολλωστή καταδρομική επίθεση σε αστυνομική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια. Εγώ τις χαρακτηρίζω δολοφονικές. Πετάνε μολότοφ στα τυφλά, διαφορώντας αν θα χτυπήσει αστυνομικός πολίτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν έγιναν συλλήψεις.